να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους χορηγούς πρώτα απ' όλα, γιατί υπάρχουν κάποιοι χορηγοί στην προσπάθειά μου αυτή, να τους ευχαριστήσω όλους και όσους εργάστηκαν αφιλοκερδώς για να υπάρχει αυτό το βιβλίο σήμερα εδώ. Το βιβλίο αυτό λοιπόν δεν πωλείται, δεν θα πουλήσω κανένα βιβλίο. Το βιβλίο θα υπάρχει στις παρουσιάσεις μου, θα παίρνει όποιος θέλει και θα αφήνει ό,τι θέλει και όλα αυτά τα χρήματα, συν κάποια χρήματα που έχω μαζέψει που είναι 1.500 ευρώ από χορηγίες σούπερ μάρκετ, κάποια σούπερ μάρκετ που έδωσαν δωροεπιταγές, όλα αυτά τα χρήματα θα γίνουν τρόφιμα που θα πάνε αύριο οπουδήποτε γίνονται συσίτια στη Μητρόπολη Ηρακλείου. Μια μαρινάτα είχα γράψει κάποτε που έλεγε σχετικά με το γέλιο: Θεέ μου, το γέλιο κάμε το αρρώστια να κολλιέται, να μην αφήσω άνθρωπο να σου παραπονιέται. Και όταν το 2008 που είχα πάει τότε βγάλει μια κασετίνα που πουλήθηκε από το Χαλκιαδάκι, με κάλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ειρηναίος, μου είπε κάτι το οποίο με συγκλώνησε. Μου είπε, ξέρεις, μου λέει, Στάθη, ο άνθρωπος όταν πεθάνει, ποια είναι η πρώτη ερώτηση που του κάνει ο Θεός? Του λέω, δεν ξέρω. Μου λέει, δεν τον ρωτάει ούτε πόσες φιλανθρωπίες έκανε, ούτε πόσα μηχανήματα δόρισε στα νοσοκομεία, ούτε πόσες εκκλησίες έκτισε, τον ερωτάει πόσους ανθρώπους εξεπείνασε.